Παρουσίαση βιβλίου την Παρασκευή και η κάμερα του Μέγκα. Καλημέρα, ήταν εκεί. Πλέον διαβάζετε παιδικά βιβλία στην κορούλα σας. Ναι, διαβάζω πάρα πολλά παιδικά. Της αρέσει το διάβασμα. Πέρασα μαζί της 2 χρόνια μέρα νύχτα με το lockdown. Μου έκανε πάρα πολύ καλό γιατί ήμουνα κοντά της, συνέχεια είδα τα πάντα. Αλλά όταν πήγα πρώτη φορά για δουλειά... Ένιωσα τεράστια ευγνωμοσύνη. Με θα έρθει ο γάμος στη ζωή σας? Δεν νομίζω. Άμα δεν έχει έρθει μέχρι τώρα, γιατί να έρθει αργότερα. Βιώνουμε κανονικά τον έγγαμο βίο, χωρίς να έχουμε περάσει από την εκκλησία. Πάντα είχατε αυτή την άποψη για το γάμο? Ναι. Δεν είχα ονειρευτεί ποτέ να φορέσω το άσπρο νηφικό. Η μαμά μου έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, γιατί 2 κόρες έχει, καμία δεν έχει παντρευτεί. Λέω, όχι, ούτε εκείνος ήθελε. Εκείνος μου είπε να κάνουμε παιδί. Πιο σημαντικό αυτό. Κάποιοι ηθοποιοί, σκηνοθέτες βρίσκονται προφυλακισμένοι. Αυτό είναι μια δικαίωση? Είναι μια δικαίωση και θα είναι μια δικαίωση όταν αυτό εξαπλωθεί παντού και σταματήσουν γενικά οι γυναίκες να φοβούνται. Αν κάτι με κρατάει και με στεναχωρεί, είναι το ότι αν το είχα κάνει νωρίτερα, ίσως να μην είχε ξαναγίνει. Δηλαδή δεν θα ήμασταν.